Της οθόνης μας, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η φωτιά πλησίασε επικίνδυνα το σπίτι, πιθανό να είναι και μέσα στο σπίτι αυτή την ώρα, και το τοπίο έγινε εντελώς θολό με καπνό. Δυνάμεις της πυροσβεστικής, επίγειες δυνάμεις, πυροσβεστικά οχήματα μέσα στον οικισμό βλέπουμε επίσης ότι κινούνται, με την πυρκαγιά επίσης να εξαπλώνεται τριγύρω από τα σπίτια, από τα οικίματα που υπάρχουν στην περιοχή. Δύσκολη μάχη και με τα εναέρια μέσα που ενισχύθηκαν και με τα πυροσβεστικά οχήματα. Μένει στη σύνδεσή μας να σε βρούμε σε λίγο, γιατί επίσης έχουμε στην γραμμή μας και τη Μίνα Καραμήτρου για όλες τις νεότερες πληροφορίες. Με επικίνδυνη κατάσταση, δραματικές εικόνες. Το συγκεκριμένο σπίτι το βλέπουμε, Μίνα, τυλίγεται στις φλόγες με τις ρηπές του ανέμου. Τις νεότερες πληροφορίες να δούμε. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 17 εναέρια μέσα πάνω από τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. 9 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα. Εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής, σε αστική πυρκαγιά, γιατί εδώ μιλάμε για μια πυρκαγιά σε αστικό πια χώρο, με τόσα πολλά εναέρια μέσα. Και εδώ λοιπόν θέλω να σας πω, για να καταλάβουμε και πώς κινδυνεύουν αυτοί οι άνθρωποι, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο πολύ σοβαρά ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι 17 εναέρια μέσα πετούν πάνω από ένα συγκεκριμένο σημείο, από μια συγκεκριμένη ζώνη. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό πόσο σοβαρό είναι σε σχέση με την επικινδυνότητα. Το δεύτερο, αναγκάζονται οι άνθρωποι αυτοί να κατεβαίνουν πάρα πολύ χαμηλά για να μπορέσουν να κάνουν στοχευμένες ρήψεις. Αναγκάζονται τις περισσότερες φορές να κατέβουν σχεδόν στο ύψος που μπορεί να είναι η στέγη ενός σπιτιού, για να ρίξουν νερό, για να μπορέσουν να σβήσουν το σπίτι ή να σβήσουν την αυλή στην οποία έχει φτάσει η πυρκαγιά. Αυτό είναι ο κίνδυνος ο νούμερο 2. Και επίσης να σας πω τον κίνδυνο νούμερο 3, είναι ότι υπάρχουν πολύ ισχυροί άνεμοι, άρα υπάρχουν αναταράξεις στα εναέρια μέσα αυτή τη στιγμή. Τα λέω όλα αυτά για να καταλάβουμε πόσο ηρωική είναι η προσπάθεια που καταβάλουν αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, 17 εναέρια μέσα, τα οποία αυτή τη στιγμή προσπαθούν να βοηθήσουν να σβήσει η πυρκαγιά, η οποία σβήνει σε ένα κομμάτι της αδαμαντία και ξαφνικά βλέπεις να φουντώνει κάπου αλλού, εκεί που έχεις πιστέψει ότι λίγο νωρίτερα, τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο την έχεις κάπως οριοθετήσει. Τώρα, η περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, εκεί δηλαδή που τώρα περισσότερο επικεντρώνονται. Είχε και το 112, μήνα πριν από λίγο για αυτή την περιοχή. Είναι μια περιοχή, να πούμε στους τηλεθεατές μας, αδαμαντία, που είναι μια περιοχή η οποία ανήκει στον εθνικό δρυμό της Λαφρεωτικής. Δεν είναι μια οποιαδήποτε περιοχή. Και τέλος, θέλω να σας θυμίσω, γιατί δεν το έχουμε πει καθόλου, αλλά πρέπει να το πούμε, ότι εδώ μιλάμε για μια πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην Κερατέα, όπου πριν από 3 ημέρες, αν θυμάστε καλά, είχε ξεσπάσει πάλι πυρκαγιά μέσα στη νύχτα, ακριβώς, που χρειάστηκε επίγειες δυνάμεις, πάρα πολλές επίγειες δυνάμεις, για να καταφέρουν να σβήσουν την πυρκαγιά. Και μάλιστα μόνοι τους οι επίγειες δυνάμεις, χωρίς τα εναέρια μέσα, γιατί ήταν νύχτα. Θέλω να πω δηλαδή ότι μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι πάρα πολύ καταπονημένη, έτσι, και για μια περιοχή στην οποία βλέπουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα τις τελευταίες 10 ημέρες να ξεσπούν πυρκαγιές. Και αυτή μάλιστα η πυρκαγιά που ξέσπασε τώρα, το είπαμε αδαμαντία και στην προηγούμενη σύνδεσή μας, είναι μια πυρκαγιά που ξέσπασε στο όριο, εκεί που ξεκινάει το μεσημέρι, και είναι η στιγμή που πραγματικά καρδιοχτυπούν κάθε φορά όσοι πυροσβέστες είναι στο κέντρο επιχειρήσεων, γιατί είναι η ώρα που ξεσπούν οι περισσότερες πυρκαγιές. Τώρα, υπάρχουν ζημιές, πράγματι. Υπάρχουν σπίτια τα οποία είναι καταστραμμένα. Όμως, ξαναλέω, είναι και μια φωτιά η οποία δείχνει στους πυροσβέστες ότι δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να εμπιστευτούν την εικόνα. Εκεί που πίστευαν ότι κάπως έχει οριοθετηθεί, ξαφνικά βλέπουν να υπάρχουν στροβιλήσεις, βλέπουν να υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Εκεί που πηγαίνει το ελικόπτερο, κατεβαίνει πάρα πολύ χαμηλά. Έχει κατέβει μέχρι και 100 μέτρα, να σκεφτείτε, χαμηλά για να σβήσει κάποια πυρκαγιά. Και πήγαν μετά οι δασοκομάντο. Μετά από λίγο, σε εκείνο το σημείο, είδαν πάλι να ξεσπούν φλόγες. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και γι' αυτό παρακαλούν πάρα πολύ και από το κέντρο επιχειρήσεων. Αυτή την ώρα πρέπει όσοι είναι στις περιοχές αυτές και έχει χύσει το 112, θα πρέπει οπωσδήποτε να απομακρυνθούν από τις συγκεκριμένες περιοχές.
και Μίνα, παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό τις δραματικές εξελίξεις. Στη σύνδεσή μας ο Γιώργος Κρατημένος, χαρακτηριστική η συγκεκριμένη εικόνα με το συγκεκριμένο οίκημα, πιθανότατα σπίτι να τυλίγεται στις φλόγες μέσα σε λίγα λεπτά από την προηγούμενη σύνδεσή μας, Γιώργο. Έτσι ακριβώς, Αδαμαντία, βλέπετε αυτές τις εικόνες. Είναι το σπίτι που βλέπαμε νωρίτερα να έχει πλησιάσει πάρα πολύ κοντά η φωτιά. Η φωτιά μπήκε μέσα. Ακριβώς δίπλα, αν μπορείτε να παρατηρήσετε, υπάρχει ένα μεγάλο πεύκο. Πήρε φωτιά. Η φωτιά επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα και αυτή είναι η εικόνα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, αυτό το καταστροφικό έργο της πυρκαγιάς. Νωρίτερα έβλεπα στο συγκεκριμένο σημείο και πυροσβέστες να έχουν πλησιάσει όσο μπορούσαν εκεί. Μηχανήματα έργου προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μια αντιπυρική προστασία για να προστατεύσουν αυτές τις περιουσίες. Πραγματικά είναι θλιβερή αυτή η εικόνα, να καίγεται μια περιουσία. Νωρίτερα μιλούσαμε με κατοίκους της περιοχής, μας έλεγαν ότι η ιδιοκτήτρια ενός σπιτιού που είδαμε νωρίτερα να έχει τυλιχθεί στις φλόγες έκλαιγε. Πραγματικά είχα την περιουσία, τους σκόπους μιας ολόκληρης ζωής. Λίγο δεξιά από το σπίτι που φλέγεται βλέπουμε ένα μηχάνημα έργου να πλησιάζει και μαζί με δασοκομάντος, με άνδρες της πυροσβεστικής, πεζοπόρα τμήματος πυροσβεστικής να πλησιάζουν, να προσεγγίζουν το συγκεκριμένο σημείο. Νομίζω όμως ότι το μεγάλο πρόβλημα βρίσκεται λίγο πιο πάνω, εκεί που ανεβαίνει η φωτιά ανάμεσα στα πεύκα. Υπάρχουν και κάποια άλλα σπίτια εκεί, κοντά στην κορυφογραμμή. Τώρα δεν φαίνεται, αλλά νωρίτερα που φυσούσε διαφορετικά, είδα αρκετά οχήματα της πυροσβεστικής. Δεν ξέρω αν είναι δυνατόν. Εγώ βλέπω και έναν πυροσβέστη αυτή τη στιγμή να κάνει ρήψεις νερού, να προσπαθεί να περιορίσει τη φωτιά, να μην πλησιάσει τις συγκεκριμένες περιουσίες, να μην τις κάψει. Αυτές είναι οι εικόνες που βλέπουμε εδώ και αρκετή ώρα που βρισκόμαστε στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι μια τιτάνια προσπάθεια των πυροσβεστών. Είναι μια τιτάνια προσπάθεια. Να, αυτή τη στιγμή βλέπουμε τώρα. Βλέπουμε να φουντώνει ένα πεύκο, να είναι πάρα πολύ κοντά στις περιουσίες αυτές και πραγματικά είναι μια θλιβερή εικόνα. Τίποτα δεν έχει τελειώσει παρά τις μεγάλες προσπάθειες που κάνουν εδώ οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, οι πιλότοι των εναέριων μέσων. Αυτό που έλεγε και η Μίνα Καραμίτρου νωρίτερα είναι πραγματικά με αυταπάρνηση πέφτουν πάνω στη φωτιά οι πιλότοι αυτών των ελικοπτέρων, πάρα πολύ κοντά, φυσάει, οι αναταράξεις. Μέσα από τους καπνούς πραγματικά και το αποτέλεσμα είναι πάντα ρήψεις νερού ακριβίας. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι εφιαλτικές αυτές οι στιγμές. Εφιαλτικές οι εικόνες, ειδικά για τους κατοίκους εδώ της περιοχής. Το βλέπουμε με τη βοήθεια και του Δημήτρη του Ζαΐμη. Το κτίριο αυτό τυλίγεται στις φλόγες, έχει πυροσβέστες. Διακρίναμε στο πλάνο μας τις επίγειες δυνάμεις που βρίσκονται κοντά. Καταλαβαίνουμε και τη δυσκολία να επιχειρήσουν σε αυτό το σημείο εκεί οι επίγειες δυνάμεις. 17 είναι και τα εναέρια μέσα. Οι εστίες πολλές και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν λοιπόν κάθε εστία που προκύπτει, που αναζωπυρώνεται, διότι και η άνεμη είναι ισχυρή στο σημείο. Και ανά πάσα στιγμή όλα μπορούν να λάβουν μια ανεξέλεγκτη τροπή. Καταβάλλεται μια υπεράνθρωπη προσπάθεια. Όσο βλέπουμε το συγκεκριμένο οίκημα που τυλίγεται στις φλόγες, ουσιαστικά η φωτιά βγαίνει μέσα από τα παράθυρα, έχει κάψει και την σκεπή του συγκεκριμένου οικίματος και κάποιες διάσπαρτες εστίες στην περιοχή, εναέριες δυνάμεις στην περιοχή, πυροσβέστες και αυτοί με τις μάνικες στα χέρια προσέγγισαν το σημείο εκεί που καίγεται. Και βλέπω και ένα σπίτι ακόμα, Αδαμαντία. Σίγουρα έχει υποστεί ζημίες, δεν έχει καεί. Εκεί δίνεται η μάχη να μην καεί και το άλλα σπίτια, γιατί δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο οίκημα που βλέπουμε, είναι και άλλα εκεί δίπλα του. Είναι πραγματικά μια θλιβερή εικόνα αυτή. Η φωτιά στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε συνεχίζει να καίει τα πάντα στο πέρασμά της. Έχει αρκετά πεύκα και τα πάντα. Βλέπετε και το μαύρο καπνό που το αποδεικνύει. Λίγο πιο πάνω υπάρχουν και άλλα σπίτια και εκείνα απειλούνται. Εκεί υπάρχουν αρκετά οχήματα της πυροσβεστικής με πυροσβέστες που δίνουν μια άλλη μάχη από το συγκεκριμένο σημείο για να μην επεκταθεί η φωτιά, να μην καταστρέψει και τα σπίτια που βρίσκεται εκεί. Αν με τη βοήθεια του Δημήτρη του Ζαΐμη, αν γυρίσει δεξιά την κάμερά του, θα σας δείξει ένα άλλο σημείο, μια άλλη εστία φωτιάς που κατευθύνεται προς αυτήν που βλέπαμε και πάει να ενωθεί.
Είναι πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Αυτό είναι το μέτωπο που λέγαμε νωρίτερα, το δυτικό μέτωπο της φωτιάς, το οποίο έχει οριοθετηθεί τουλάχιστον να μην φτάσει στην βάση αεροπορίας. Κατεβαίνει προς αυτή την πλευρά. Έχει και εκεί, αν δεν κάνω λάθος, ένα σπίτι τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν έχει και δεύτερο. Όσο συνεχίζεται η προσπάθεια, Γιώργο, να ενωθεί αυτά τα δύο μέτωπα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θα σε βρούμε και σε λίγο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Να συνδεθούμε με τον κύριο Θανάση Μακροδημήτρη και πάλι, τον αντιδήμαρχο Λαβρεωτικής. Αντιδήμαρχε, βλέπουμε στα πλάνα μας οι κύματα που τυλίγονται στις φλόγες. Τι πληροφορείστε εσείς, τι ενημέρωση έχετε? Πάρα πολύ ισχυρή άνεμη πλέον εδώ πέρα στην περιοχή. Είναι κάποια κύματα που έχουν τυλιχθεί στη φωτιά. Υπάρχουν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Μεγάλη προσπάθεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας με πύγες και εναέριες δυνάμεις με πάνω από 17 εναέρια μέσα. Αλλά δυστυχώς οι αιστείες είναι πάρα πολλές. Βλέπουμε και τις αντίστοιχες προσπάθειες. Έχετε, να σας ρωτήσω το εξής. Καταλαβαίνουμε ότι είναι σε μια συγκεκριμένη περιοχή που εστιάζεται το ενδιαφέρον τώρα. Δηλαδή μιλάμε για την Πλάκα Κερατέας. Είναι κάποια συγκεκριμένη ζώνη που καταβάλλεται η προσπάθεια των πυροσβεστών τώρα, που είναι το επικίνδυνο σημείο, σωστά? Οι πυροσβέστες κάνουν προσπάθεια για όλες τις περιοχές, γιατί δεν είναι μόνο η Πλάκα. Είναι η Πλάκα Κερατέας, είναι η Κάτω Πλάκα, είναι το Θωρικό, είναι το Μαρκάτι, είναι το Ριμπάρι Κερατέας εδώ πέρα τώρα μπροστά μου που καίγονται κάτι σπίτια. Είναι πέφτει τη μεριά της Σιντερίνας, Αγίου Κωνσταντίνου. Είναι πάρα πολλές οι εστίες λόγω πολύ ισχυρών ανέμων. Είναι πολλές οι εστίες. Μεγάλη προσπάθεια, εδώ είναι και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Παπαγεωργίου. Μεγάλη προσπάθεια της πυροσβεστικής, αλλά η άνεμη είναι πάρα πολύ δυνατή. Έχει ζητηθεί από τους κατοίκους να φύγουν. Εμείς βλέπουμε ότι κάποιοι παραμένουν στο σημείο. Δεν ξέρω αν και εσείς βοηθάτε, συνδράμετε για να έχουν φύγει. Βοηθάμε κι εμείς. Και εμείς έχουμε στείλει μηχανήματα, έχουμε στείλει υδροφόρες του Δήμου, πυροσβεστικά. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Ό,τι μπορούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Αντιδήμαρχε. Θα σας βρούμε και στη συνέχεια. Είναι και εσάς δύσκολο το έργο σας. Καλή δύναμη να ευχηθούμε. Και πάμε και πάλι στην Μίνα Καραμήτρου. Θα σας πω λοιπόν, Αδαμαντία, για ένα καινούριο μέτωπο πυρκαγιάς που έχουν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες μας. Λοιπόν, έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Πέτρος στην Άνδρο. Αυτή την ώρα επιχειρούν εκεί 15 πυροσβέστες, 5 οχήματα, και έχει δοθεί εντολή και για ένα ελικόπτερο. Ξαναλέω, είναι στην Άνδρο, στην περιοχή Άγιος Πέτρος, σε χαμηλή βλάστηση. Είναι η πρώτη πληροφορία που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και άλλωστε σήμερα είναι υψηλός ο κίνδυνος της πυρκαγιάς. Είναι οι δύσκολες αυτές ώρες που μας έλεγες, Μίνα, που ξεσπούν οι πυρκαγιές εκεί όπου εστιάζεται και το ενδιαφέρον. Ήταν όλοι σε επιφυλακή, αλλά η μάχη συνεχίζεται. Στην Κερατέα η φωτιά, Αδαματία, έχει πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι θα έχουμε και άλλες ενάρξεις πυρκαγιών τώρα, που είναι μεσημέρι και έχουν ανέβει πολύ και οι άνεμοι, πνέουν ισχυροί άνεμοι, γιατί αυτό σημαίνει ότι η πυροσβεστική θα πρέπει να προχωρήσει σε κατακαιρματισμό των δυνάμεών της. Γιατί μέχρι αυτή την ώρα που μιλούσαμε, δεν υπήρχε, τουλάχιστον στην Αττική, μια άλλη μεγάλη πυρκαγιά, και η πυροσβεστική μπορούσε να στείλει τα 17, ξαναλέω, ενέρια μέσα πάνω από τη φωτιά της Κερατέας. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι από εδώ και πέρα, αν έχουμε και άλλες ενάρξεις πυρκαγιών, η πυροσβεστική θα πρέπει να ρίξει δυνάμεις σε όλες τις πυρκαγιές που θα έχουμε ενάρξεις από εδώ και πέρα. Οπότε καταλαβαίνεις αυτό πόσο δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστών σήμερα. Έτσι. Και πώς τα ενέργεια μέσα, ακριβώς, και πώς τα ενέργεια μέσα, τα οποία είναι και πολεμάνε μια πυρκαγιά τώρα, θα πρέπει επιτόπου να κάνουν αναστροφή και να πάνε να ανταποκριθούν και σε κάποια άλλη πυρκαγιά. Πώς θα πρέπει να κατέβουν για λίγο, γιατί θα χρειαστεί να κάνουν κάποια ώρα συντήρηση, με την ψυχή στο στόμα οι πιλότοι να ξαναανέβουν πάλι επάνω στο αεροσκάφος για να τρέξουν στην πυρκαγιά η οποία θα μένεται. Γι' αυτό σας λέω ότι πάντα αυτές οι ώρες το μεσημέρι με τις ενάρξεις είναι το χειρότερο και το πιο εφιαλτικό σενάριο για τους πυροσβέστες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα, και για αυτή την τελευταία πληροφορία. Θα σε βρούμε στη συνέχεια. Η Μαρία Σιαμπάνου στη σύνδεσή μας και πάλι από την Κερατέα. Μαρία. Βρισκόμαστε στην περιοχή, όπως μου λένε κάτι και εδώ πέρα, ονομάζεται Ριμπάρι. Βλέπουμε τα εναέρια μέσα να επιχειρούν, 17 στον αριθμό. Βλέπουμε να κάνουν ρήψεις, να προσπαθούν να προσεγγίσουν όσο πιο κοντά γίνεται το σημείο.
Έχουμε σπίτια που έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Άμα μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, του Άγγελου του Βόσου, υπάρχουν και κάποια μηχανήματα έργου σε εκείνο το σημείο. Προσπαθούν να κάνουν πολύ γρήγορα κάποιες αντιπυρικές ζώνες. Βλέπουμε κόβουν δέντρα, εκείνη τη στιγμή βλέπουμε δέντρα να πέφτουν, έτσι ώστε να σταματήσουν τη ροή της φωτιάς, η οποία τρέχει ανεξέλεγκτη, καθώς ο αέρας είναι πάρα πολύ δυνατός. Όμως την ίδια στιγμή υπάρχουν και άλλα ενεργά μέτωπα. Βλέπουμε δηλαδή η περιοχή έχει περικυκλώσει, έχει περικυκλωθεί από τις φωτιές. Βλέπουμε και άλλα σπίτια να καίγονται. Οι φλόγες έχουν φτάσει στις αυλές και άλλων σπιτιών. Δεν μπορώ να σας μιλήσω και καθαρά γιατί ο αέρας είναι πάρα πολύ δυνατός, η ατμόσφαιρα πάρα πολύ αποπνικτική. Βλέπουμε και άλλα σπίτια να έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Τα εναέρια μέσα είναι αυτά που προσπαθούν να βοηθήσουν στην κατάσβεση σε αυτό το σημείο. Η περιοχή είναι πολύ δύσβατη. Υπάρχουν όμως κάποια πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής που έχουν ανέβει στο σημείο και προσπαθούν για την κατάσβεσή της. Είδαμε πριν και ένα όχημα έργου να επιχειρεί να κάνει μια αντιπυρική ζώνη, έριχνε δέντρα έτσι ώστε να σταματήσει, να κόψει την πορεία της φωτιάς. Ο αέρας είναι πάρα πολύ δυνατός. Παρατηρούμε στο σπίτι που σας δίνουμε τώρα την εικόνα, υπάρχει ένας κάτοικος πάνω στην βεράντα, βλέπουμε, ο οποίος προσπαθεί και αυτός με μάνικα να βοηθήσει τους πυροσβέστες να κατασβήσουν τη φωτιά, να κόψουν αυτή την ανεξέλεγκτη πορεία που έχει πάρει η φωτιά. Είναι χαρακτηριστικές εικόνες, Μαρία. Μας έλεγες και για τα μηχανήματα που επιχειρούν εκεί. Δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες έστω και την ίστατη στιγμή. Τα βλέπουμε στην οθόνη μας με τη βοήθεια τη δικιά σου και του Άγγελου του Βόσου. Βέβαια είναι πευκόφυτη περιοχή. Υπάρχει βλάστηση. Πολύ εύκολα εξαπλώνεται η πυρκαγιά. Είναι στην περιοχή Ριμπάρι. Αυτό τον οικισμό μας τον ανέφερε και προηγουμένως ο Αντιδήμαρχος Λαβρεωτικής. Πολλαπλά τα μέτωπα. Έχει ζητηθεί η εκένωση 6 οικισμών μέχρι αυτήν την ώρα. Όπως μας ενημερώνουν οι αρχές, όλοι βρίσκονται σε επιφυλακή. Ακούμε για εκένωση ακόμη και περισσότερων οικισμών. Και τα εναέρια μέσα. Ακούμε και τα εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν. Ο καπνός είναι πάρα πολύ δυνατός, οπότε αυτά φτάνουν μέχρι το σημείο. Ψάχνουν να βρουν τη φλόγα, το σημείο που θα πρέπει να ρίξουν ακριβώς στοχευμένα νερό, έτσι ώστε να περιορίσουν την ανεξέλεγκτη πορεία. Δεν ξέρω αν ακούτε. Συνολικά 17 εναέρια μέσα επιχειρούν. Ακριβώς. Μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν σε αυτή την περιοχή που σας είπα, Δαμαντία, στο Ριμπάρι, υπάρχουν διαφορετικές εστίες, ενεργές εστίες, που ο αέρας οδηγεί την κάθε εστία σε διαφορετικό μέρος. Είναι ανεξέλεγκτη η πορεία. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να κόψουν την πορεία της φωτιάς και εμείς δηλαδή που είμαστε σε ένα σημείο πρέπει να κοιτάζουμε συνεχώς δεξιά και αριστερά μας γιατί δεν ξέρουμε πού ξεπηδούν νέες φλόγες. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Εμείς τώρα βλέπουμε και τη διαδικασία αυτή από το μηχάνημα κοντά στο σπίτι που κόβει κάποια δέντρα δημιουργώντας κάποιες αντιπυρικές ζώνες έστω και την τελευταία στιγμή για να μπορέσουν να επιχειρήσουν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις να είναι ευκολότερη πρόσβαση και σε κάθε περίπτωση να μην καταφέρει να εξαπλωθεί περισσότερο η πυρκαγιά. Μαρία, εκεί στο Ριμπάρι, εσύ που έχεις εικόνα από το σημείο, υπάρχουν και εκεί διάσπαρτες κατοικίες? Ακριβώς, υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, όπως μας είπαν και κάτι και εδώ πέρα της περιοχής σπίτια. Τα σπίτια αυτά είναι μόνιμες κατοικίες. Το σπίτι δηλαδή που βλέπουμε το όχημα να επιχειρεί για να φτιάξει αντιπυρική ζώνη είναι μόνιμη κατοικία των ανθρώπων που βλέπουν η φωτιά πλέον να έχει κατακάψει την περιουσία τους. Μπορείτε να ακούσετε και τον δυνατό αέρα. Ακούγεται, περνάει μέσα από το μικρόφωνο. Είναι δύσκολο. Ακριβώς, Αδαμαντία, υπάρχουν και συνεχώς ενεργές εστίες, υπάρχουν πάρα πολλά ενεργά μέτωπα, ο αέρας είναι ανεξέλεγκτος, το ίδιο είναι πλέον
και η φωτιά. Στην περιοχή Ριμπάρι είναι διάσπαρτες, όπως είπαμε και πριν, οι εστίες. Τα εναέρια μέσα συνεχώς προσπαθούν να συνδράμουν σε αυτήν την προσπάθεια για να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο. Και βλέπουμε όσο μας μιλάς τις εικόνες με τα δέντρα να λαμπαδιάζουν, να εξαπλώνεται η πυρκαγιά, πολλές διάσπαρτες εστίες και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις εξαπλώνεται η πυρκαγιά συνέχεια, απειλεί σπίτια, πλησιάζει σπίτια. Ήδη έχουμε καταστροφές όπως και καμένα σπίτια, μας έχουν ενημερώσει αρχές, αλλά έχουμε παρακολουθήσει και στα πλάνα μας και από σένα Μαρία και από το Γιώργο τον Κρατημένο, με μια εφιαλτική κατάσταση σε εξέλιξη. Δυνάμεις υπάρχουν, αρκετές δυνάμεις. Λέγαμε και νωρίτερα για τα εναέρια μέσα που συνεχίσουν να επιχειρούν και οι επίγειες δυνάμεις στο σημείο. Πεζοπόρα τμήματα, πυροσβέστες καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Και για αυτούς η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις διάσπαρτες εστίες και τα μέτωπα που συνεχώς προκύπτουν. Εδώ από το πανοραμικό ουσιαστικά πλάνο, από την κίνηση που κάνει τώρα η κάμερά μας, βλέπουμε σε κάποια σημεία ότι έχει περάσει η πυρκαγιά και έχει κάψει. Σε κάποια άλλα μετακινείται προς την κατεύθυνση των ανέμων. Είναι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Νωρίτερα λέγαμε και για 8 με 9 ποφόρ που επικρατούσαν εκεί στην Κερατέα, με μια κατάσταση η οποία επίσης ανησυχεί. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Μαρία, να παραμείνει στη σύνδεσή μας. Βλέπουμε ζωντανή εικόνα από σένα, όπως είμαστε συνδεδεμένοι και με τον Γιώργο τον Κρατημένο. Νωρίτερα, Γιώργο, βλέπαμε το οίκημα που τυλιγόταν στις φλόγες. Η κατάσταση συνεχίζει να είναι δύσκολη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη και ίσως αυτή τη στιγμή είναι και δυσκολότερη από ό,τι ήταν νωρίτερα, Αδαμαντία. Βλέπαμε αυτές τις εικόνες εκεί στο σπίτι, στο οίκημα, για να είμαστε ακριβείς, γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι να φλέγεται. Βλέπω όμως ότι δημιουργείται ένα ενιαίο μέτωπο στην κορυφογραμμή. Δεξιά και αριστερά της εικόνας δημιουργείται ένα ενιαίο μέτωπο και αργά αλλά σταθερά κατεβαίνει προς την πλαγιά που έχουμε απέναντί μας. Βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά πεύκα. Είναι καύσιμη ύλη που δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση της πυρκαγιάς, για τη συνέχιση, για να συνεχίσει να καίει τα πάντα στο περάσμά της. Είναι εικόνα αυτή τη στιγμή. Βλέπω αυτό που λέγαμε νωρίτερα, τον δυτικό μέτωπο αρχίζει και συναντιέται με το μέτωπο που έχει δημιουργηθεί στην πλαγιά και στο οποίο βρίσκονταν και τα σπίτια που βλέπαμε νωρίτερα να φλέγονται. Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών, βλέπω και αρκετά οχήματα της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε αγροτικούς δρόμους κοντά στη φωτιά. Παρ' όλα αυτά, η φωτιά αργά και σταθερά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο. Γιώργο, είναι ένα μέτωπο που δημιουργείται και πάει να ενωθεί. Να σε βρούμε σε λιγάκι. Μεγάλο μέτωπο μου είπες, θα σε βρούμε και σε λιγάκι, να συνδεθούμε και πάλι με τη Μίνα Καραμήτρου για όλα τα νεότερα. Σε λίγο θα έχουμε τη Μίνα Καραμήτρου στη σύνδεσή μας, όσο παρακολουθούμε την ζωντανή εικόνα και από τον Άγγελο τον Βέσο τον απερατέρ μας, και από τον Δημήτρη του Ζαΐμι και από τον Κώστα τον Χατζιαναστασίου. Πυκνή καπνή σε κατοικίες βλέπουμε αυτή την ώρα, που βρίσκονται μέσα στον οικισμό με πευκόφυτη περιοχή και πυκνή βλάστηση. Ήδη έχει ζητηθεί εκένωση των 6 οικισμών, μία μάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν ξέρω αν μας ακούει η Μίνα Καραμήτρου τώρα. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα. Ναι, Μίνα, ναι. Πολύ ωραία. Να σας πω λοιπόν ότι ενισχύονται συνεχώς και οι επίγειες δυνάμεις, από ό,τι μαθαίνουμε. Έχουν ξεπεράσει τους 150 οι πυροσβέστες που βρίσκονται στην πυρκαγιά και έχουν ξεπεράσει και τα 40 τα οχήματα της πυροσβεστικής. Ενώ στο σημείο βρίσκονται αυτή τη στιγμή και επιχειρούν και 8 μονάδες δασοκομάντο. Έχει σημασία που σας λέω για τους δασοκομάντο, γιατί είναι, Αδαμαντία, το πιο στην ουσία επίλεκτο κομμάτι της πυροσβεστικής και μάλιστα φέτος επελέγει από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και να γίνουν και περισσότερες οι ομάδες των δασοκομάντο, αλλά να βρίσκονται και σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Πρόκειται, ξαναλέω, για το πιο επίλεκτο κομμάτι, το οποίο μπορεί να μπαίνει μέσα στην πυρκαγιά ακόμα και όταν οι υπόλοιπες επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν να μπουν.
για να μπορέσουν να σβήσουν τις εστίες, αφού πρώτα περάσουν τα εναέρια μέσα και ρίξουν λίγο το ύψος από τις φλόγες. 8 λοιπόν τέτοιες αυτή τη στιγμή ομάδες είναι διάσπαρτες στην περιοχή της Κερατέας. Είναι μια φωτιά, μας λένε ακόμα από το κέντρο επιχειρήσεων, που την αντιμετωπίζουν ως μια πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά. Μια πυρκαγιά που συνεχώς δίνει εικόνα στους πυροσβέστες στο κέντρο επιχειρήσεων, σαν να θέλει να τους παγιδεύσει. Δηλαδή, εκεί που φαίνεται αδαμαντία να πέφτει λίγο η εικόνα της, ξαφνικά βλέπουν να υπάρχουν στροβιλισμοί και να εμφανίζονται όλο και πιο καινούργια μέτωπα, ακόμα και εκεί που δεν τα περιμένανε οι πυροσβέστες. Με τις εναέριες δυνάμεις αυτή τη στιγμή, και θα μου επιτρέψετε, μπορεί να γίνω κουραστική, αλλά νομίζω ότι είναι υποχρέωσέ μας να το λέμε συνεχώς, για το πόσο επικίνδυνο είναι αυτή τη στιγμή αυτά τα 17 εναέρια μέσα να πετούν ταυτόχρονα. Να, δείτε εδώ τώρα αυτό το Καναντέρ, πόσο χαμηλά πίσω από την πλαγιά, αδαμαντία, το βλέπετε, πόσο χαμηλά πίσω από την πλαγιά. Το είδαμε στο πλάνο μας. Ακριβώς. Έκανε ρήψη. Βλέπουμε και ελικόπτερο, αν δεν κάνω λάθος, στο βάθος που επιχειρεί. Έτσι. Χαμηλές πτήσεις. Πόσο χαμηλές πτήσεις. Τις περισσότερες φορές. Με 8 και 9 μποφόρ. Δείτε ακριβώς, εδώ τώρα ένα 17 ελικόπτερο. Τα αέρια μέσα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Και συνεχώς επιχειρούν στα επικίνδυνα μέτωπα και σημεία. Ασταμάτητα, με αναταράξεις, και να πρέπει να κατέβουν και πάρα πολύ χαμηλά. Επίσης, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην περιοχή και 6 ομάδες της ΟΠΚΕ, της αστυνομίας, της ΔΙΑΣ, καθώς επίσης και περιπολίες. Και επίσης υπάρχουν σημεία όπου χρειάστηκε να κάνουν κενώσεις και να απομακρύνουν ανθρώπους που κινδύνευαν στη φωτιά, μετά τις εντολές που δόθηκαν για εκένωση των 6 οικισμών. Και θυμίζω ότι έχουμε επίσης μία φωτιά στην Άνδρο, σε χαμηλή βλάστηση, όπου και εκεί αυτή την ώρα πετάει ένα ελικόπτερο. Επίσης, να σας πω ότι χρειάστηκε να βοηθήσουν σε πάνω από 40 περιπτώσεις οι αστυνομικοί συνανθρώπους μας που ζήτησαν βοήθεια και επικοινώνησαν με το κέντρο επιχειρήσεων της άμεσης δράσης. Και φυσικά δεν θα κουραστούμε να λέμε, αδαμαντία, ότι οπωσδήποτε όποιος συμπολίτης μας χρειάζεται βοήθεια αυτή τη στιγμή, φυσικά και να καλεί στο 100, υπάρχουν εντολές να βοηθούν σε οποιαδήποτε στιγμή και για το οποιοδήποτε θέμα έχει προκύψει στην περιοχή. Πολύ βασικό είναι αυτό που μας λες, διότι υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, υπήρχαν κάτοικοι στην περιοχή, ζητήθηκε η απομάκρυνσή τους, κάποιοι παρέμειναν, προφανώς και μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να ειδοποιούν τις αρχές. Να σε ευχαριστήσουμε, θα σε βρούμε και στη συνέχεια.